δεν τις ακούτε. Ποια είναι η ουσία όμως του προβλήματος? Η ουσία του προβλήματος είναι ότι έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα και νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντίρρηση από πολλούς, γι' αυτό και το ψηφίσαν και περισσότεροι. Όχι, όχι. Θα έλεγα το άλλο, ότι έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που για πάρα πολλά χρόνια, παρόλο ότι έχει ενισχυθεί με λεφτά των φορολογουμένων, δεν κατευθύνει την δράση του στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζετε ότι τώρα θα αλλάξει αυτό? Πιστεύω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω τα παράλληλα του Δραγασάκη. Δεν θέλω, κοιτάξτε, τα παράλληλα του Δραγασάκη, του κυρίου Δραγασάκη, του αντιπροέδρου της, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, είναι δεσμεύσεις και εξαγγελίες και μέσα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και αφορούν το κομμάτι της αναπτυξιακής τράπεζας που έχουν γίνει ήδη κινήσεις για να συγκροτηθεί και το θέμα των συνεταιριστικών τραπεζών, το οποίο για πρώτη φορά περιλήφθηκε μέσα στο νομοσχέδιο και μέσα στα ζητήματα της ανακεφαλαιοποίησης. Και είναι πολύ σημαντικό, έστω και αν υπήρχαν ορισμένες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή μέχρι το 10% και στρατηγικών επενδυτών. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως έγινε ένα βήμα. Εγώ δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή να παρεθοντολογήσω και να πω τι κάναν και τι δεν κάναν οι τράπεζες. Νομίζω τα ξέρει όλος ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι για την επόμενη μέρα οι τράπεζες να λειτουργήσουν, στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η πρώτη κατοικία θα προστατευτεί, κύριε Μαντά? Ορίστε. Η πρώτη κατοικία θα προστατευτεί? Διότι εδώ διαβάζουμε διάφορα. Εκεί θα παίξετε τα ρέστα. Αλήθεια. Και θα ότι δυσκολευόμαστε πολύ. Μας πιέζουν τρομερά οι απ' έξω. Και όλο και συρρυκνώνεται αυτή η προστασία. Κοιτάξτε, εμείς θα επιδιώξουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό, στο να προστατευτεί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που κατέχουν πρώτη κατοικία. Δεν θα πάμε ούτε στο 17, ούτε στο 20, ούτε στο 25% που επιδιώκουν κάποιοι, ναι, από αυτούς που έχουν, από τους δανειολήπτες που έχουν προβλήματα. Θα πάμε σε ένα ψηλό ποσοστό προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και εκεί θα δώσουμε μάχη και έχουμε συμμάχους. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την προσέγγιση. Έτσι, με αυτή την έννοια.